Ένας δικηγόρος, εκπροσωπώ αθηνοκερδός σαν νομικός συμπαραστάτης της δύο προέδρους των νοσοκομείων αυτών και γενικότερα βοηθώ και την αθηνοκερδός και την βοηθή του κ. Γιαννάκη. Ποια νοσοκομεία είναι? Είναι νοσοκομεία Ευαίσθησης και νοσοκομεία Γιαννιτσών. Οφείλω να σας πω ότι έχουν μπερδέψει τον εχθρό οι διοικητές των νοσοκομείων αυτών. Ο εχθρός δεν είναι οι εργαζόμενοι και οι νοσηλευτές. Ο εχθρός είναι η πανδημία και ο COVID. Αυτό είναι το πρώτο. Προσπάθησα όσο το δυνατόν, αντικρούοντας τις κατηγορίες, να μην δώσω όλα τα στοιχεία τα οποία μου παρέδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι. Διότι αν τα δώσω όλα αυτά τα στοιχεία, λυπάμαι, αλλά θα πάρουμε κατάθλιψη όλοι μας. Προσπάθησα να προφυλάξω δηλαδή τα νοσοκομεία, κάτι το οποίο δεν σκέφτηκαν οι διοικητές των δύο νοσοκομείων όταν κατέθεσαν μήνυση για διασπορά ψευδών ειδήσεων και όταν ας πούμε διώξουν τα καθηγητές εις βάρος της προέδρου, της πρώην προέδρου εργαζομένων στην έθεση. Δύο πράγματα θέλω να σας πω. Οι καταγγελίες του κ. Γιαννάκη, τις οποίες γνωρίζαμε εδώ και αρκετές μέρες, είναι πάρα πολύ σοβαρές, διότι αποδεικνύουν πρώτον ότι ένας μεγάλος αριθμός ασθενών COVID πέθανε προτού να μπει στην ΕΘ, και ξέρετε τι σημαίνει αυτό και πώς λέγεται αυτό, και δεύτερον ότι έχουμε μία μη σωστή πλέον αντιμετώπιση της όλης αυτής πανδημίας. Ένα πράγμα έχω να σας πω και το λέω δημόσια. Το παιχνίδι παίζεται παιδιά στα μονοκλονικά. Όσοι δεν παίρνουν στις ΜΕΘ για χύψη λόγο, μόνο με τα μονοκλονικά μπορούν να σωθούν. Με μια εφάπαξ εντοπλέδια χωρίγηση είναι αυτά τα οποία δώσαν στον Τραμπ και τα οποία η Γερμανία παρήγγειλε 200.000 και εμείς καθόμαστε ακόμα και σφυρίζουμε αδιάφορα. Συνεχώς και κάθε μέρα από όλη την Ελλάδα, τραγικά γεγονότα. Να χάνει τους δύο γονείς, σας λέω ένα περιστατικό, να χάνει και τους δύο γονείς, οι οποίοι ήταν στη ΜΕΘ και δεν ήξερε ο ένας ότι ο άλλος είναι στη ΜΕΘ. Ήταν σε διπλανά κρεβάτια, πέθανε η μία κυρία, η σύζυγος, και δεν ήξερε ο σύζυγος που ήταν στο διπλανό κρεβάτι ότι νοσηλευόταν και η γυναίκα του δίπλα. Τραγικές καταστάσεις. Κύριε Γιαννά, υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που πέθανε ασθενείς και δεν τον ενημέρωσαν και έλεγαν ότι είναι εν ζωή. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες, αλλά βλέπω ότι οι συγγενείς όλοι έχουν αποδεικτικά στοιχεία όπως συνομιλίες με γιατρούς, συνομιλίες με τους ίδιους τους συγγενείς, τα οποία θα καταπλήξουν. Το πράγμα αρχίζει και ξεφεύγει, θέλει μεγάλη προσοχή, δεν θέλει να ασκούμε διώξεις στους νοσηλευτές, διότι, και τελειώνω, ο νοσηλευτής είναι για τον ασθενή που είναι απομονωμένος μόνος του, είναι πατέρα, είναι μητέρα, είναι σύζυγος, είναι συγγενής, είναι παιδί. Ο νοσηλευτής δεν είναι απέναντι στον γιατρό, είναι δίπλα στον ασθενή που πεθαίνει μόνος του, που θάβεται μόνος του και που δεν γίνεται κηδεία μόνος του. Τα τραπερνάει όλα, μόνος του πεθαίνει και πεθαίνει διότι δεν λαμβάνουμε τα μέτρα που πρέπει. Τέλος!